Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο των εργασιακών των αστυνομικών. Οι ενώσεις διαμαρτύρονται για τη σωρία των προβλημάτων που μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονται με συνταγμένη πολιτεία. Οι κατευθύνσεις από την κεντρική ηγεσία σε επίπεδο υπηρεσιακών ζητημάτων χρονοτριβούν για επίλυση και αυτό είναι το άσχημο για μας. Υπάρχουν θέματα θεσμικά που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εδώ και καιρό. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε να υπάρχει διάθεση για επίλυση και έτσι να ταλανίζεται το προσωπικό κατά σπατάληση, κατά πόνηση υπερβολική του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και αυτό φυσικά είναι και η κατάληξη από πλευράς συναδέλφων των διαμαρτυριών. Είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τα ζητήματα, τα εργασιακά, τα θεσμικά αλλά και τα συνταξιοδικά, ασφαλιστικά που είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουμε κάποια μηνύματα με αφορμή και τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν κάποιες διαπιστώσεις που θα συζητηθεί αυτές τις μέρες στη Βουλή. Θα τα γνωστοποιήσουμε στους συναδέλφους και φυσικά χρειάζεται αγώνας και ανησυχώ πάρα πολύ ειλικρινά για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην τυχόν ο αστυνομικός που θα πρέπει να είναι αυτός που θα εγγυάται τα υπέρτατα αγαθά του πολίτη, μην με επιλογές καταστήσουμε αυτό το θεσμό της αστυνομίας, αυτό τον αστυνομικό δυνάστη το αδύναμο πολίτη. Αυτή είναι η ανησυχία μου και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Όπως είναι διατυπωμένος ο προϋπολογισμός και όπως βλέπουμε ότι θα ψηφιστεί, τουλάχιστον αυτό που συμπεριλαμβανόταν σε προηγούμενο ψηφιστέντα νόμο για περικοπές, εξαιρούμαστε στην παρούσα φάση από αυτή την θλιβερή για μας κατάληξη αν θα υπήρχε. Φυσικά εξαιρούμαστε μόνο για το 2014, δεν ξέρουμε αν θα αντέξει αυτό το ζήτημα ή αν θα έρθει στο μέσο του χρόνου κάποια άλλη συμπληρωματική διάταξη για προϋπολογισμό και εκεί μας συμπεριλάβει. Εδώ είμαστε, δεν εφησυχάζουμε, διότι οι περιστολές για τις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών φαίνονται να είναι μειωμένες. Δηλαδή, οι δαπάνες δεν είναι αυξανόμενες για να μπορούν να σταθούν όρθιοι στις υπηρεσίες μας. Όλοι περιμένουμε αυτή την αδιάρθρωση αστυνομίας, αλλά επειδή ένα πράγμα όταν είναι να γίνει, δεν γίνεται και παίρνει χρόνο και βάθος χρόνου. Ειλικρινά εσείς στην περιφέρεια, μάλλον όλοι μας στην περιφέρεια, θα περιμένουμε πολλά χρόνια για να αποτυπωθεί η αναδιάρθρωση. Ό,τι βλέπω θα ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα και σε ποιο χρονικό διάστημα θα είναι, μακάρι να είναι στο πρώτο εξάμεινο του 2014, θα είναι μόνο σε κεντρικό επίπεδο η αναδιάρθρωση, δηλαδή στη θεσμική ύπαρξη του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας και όχι σε παραμέτρους περιφερειακής αναδιάρθρωσης. Εκείνο που πονάει δηλαδή, δεν βλέπουμε να αναδιορθώνεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και φυσικά πρέπει και οι πολίτες να απαιτήσουν και οι ίδιοι μια πραγματική αστυνομία που τους αξίζει και πιστεύω ότι τους αξίζει μια καλύτερη αστυνομία και στην περιφέρεια.